29 Νοέμβρη να νεκρώσουν όλα, να μην δουλέψει τίποτα σε εργοτάξια, βιομηχανίες, συγκοινωνίες, στο δημόσιο τομέα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε χιλιάδες να είναι διαδηλωτές που θα γεμίσουν τους δρόμους της πόλης μας και την πλατεία μπροστά στο εργατικό κέντρο της πόλης μας. Πάμε κόντρα σε όλο το θάψιμο της απεργίας που επιχειρούν η κυβέρνηση και οι μεγαλοεργοδότες και τους απαντάμε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τους στέλνουμε το μήνυμα ότι στις 9 Νοέμβρη θα ακουστεί δυνατά η φωνή μας και εσείς θα σωπάσετε. Στις 9 Νοέμβρη το ποτάμι της αντίστασης της εργατικής τάξης θα φουσκώσει και θα είναι ένας ακόμα μεγάλος σταθμός του αγώνα μας μέχρι τον επόμενο. Συνάδελφοι, ο αγώνας μας, η αντίστασή μας να έχει σαν αποτέλεσμα τη θηλιά που θέλουν να περάσουν στο κεφάλι κάθε εργαζόμενου, στο κεφάλι κάθε λαϊκής εργατικής οικογένειας να σφίξει το δικό του στο λαιμό. Η μεγάλη επιτυχία της απεργίας θα αποτελέσει για την εργατική τάξη κίνητρο, έτσι ώστε να μπουν και νέες δυνάμεις στον αγώνα. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα για τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους για να διεκδικήσουμε με καλύτερους όρους για τη δουλειά μας, για να διεκδικήσουμε αυξήσεις των μισθών μας πάνω από τον πληθωρισμό μέσω συλλογικών συμβάσεων και όχι να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός από υπουργική απόφαση που τόσο πολύ βολεύει τους εργοδότες. Η επιτυχία της απεργίας μας θα στείλει ένα δυνατό μήνυμα σε όλους αυτούς τους σωτήρες μας, οι οποίοι ευθύνονται για την απελευθέρωση της ενέργειας, κάνοντας την ένα πανάκριβο αγαθό για το λαό μας, για την εργατική λαϊκή οικογένεια και από την άλλη ένα κερδοφόρο εμπόρευμα στα χέρια των μονοπωλίων έτσι ώστε να κερδίζουν ακόμα πιο πολλά. Είναι από τη μία η κυβέρνηση που λέει «Δεν φταίμε εμείς, φταίει ο πόλεμος». Και από την άλλη, οι προηγούμενοι, οι οποίοι ψήφισαν με χέρια και με πόδια, έτσι ώστε η ενέργεια και το πόσο θα πουλιέται στο λαό να τζογάρεται στο χρηματιστήριο ενέργειας.